μικρό Πάσχα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θεοφιλέστατο Άγιο Βοστόλη, τον κύριο Δημήτριο, ο οποίος ελάμπρινε με την παρουσία του και τίμησε εμάς εδώ την τοπική εκκλησία, και τον ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Θα ήθελα να σας πω ότι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Άγιος Βοστόλης, ο κύριος Δημήτριος, δραστηριοποιείται στην Αμερική με κέντρο τη Βοστόνη. Έχει πέραν των 35 ενωριών υπό την δικαιοδοσία του, εκτός των μοναστηρίων. Πρόκειται για τον ποιμενάρχη, έναν από τους ποιμενάρχους που έχουμε στην Αμερική, ο οποίος έχει υπό την δικαιοδοσία του αρκετή ομογένεια, πληθυσμό Ελλήνων, που κάνουν τον αγώνα τους εκεί για να διατηρήσουν και την ελληνική γλώσσα, αλλά πρωτίστως την ορθόδοξη πίστη που ζωοποιεί όχι μόνο τον κάθε Έλληνα που μιλά ελληνικά, αλλά και κάθε πιστό άνθρωπο που πιστεύει στην αποκεκαλυμμένη αλήθεια, στην ορθοδοξία μας. Θα ήθελα να πω, Θεοφιλέστατε, ότι είμαστε κοντά σας νοερός και προσευχόμαστε για τον αγώνα που κάνετε εσείς εκεί πέρα. Διότι το να βρίσκεται ορθόδοξη μαρτυρία σε μία ήπειρο που σε αυτήν την ήπειρο της Αμερικής είναι η πανσπερμία των αιρέσεων, σε ένα κράτος πολύγλωσσο με πολλές και διαφορετικές κουλτούρες, διατηρείται αμιγός ο ελληνισμός. Και είναι πολύ συγκινητικό το να βρισκόμαστε στην Αμερική και να μας κάνετε εσείς εκεί με τον ελληνισμό που κρατάτε να μην καταλαβαίνουμε ότι είναι Αμερική, αλλά Ελλάδα. Άνθρωποι να μιλούν ελληνικά, να προσεύχονται ελληνικά, και στο αμέσως με το που βγαίνουν έξω από την εκκλησία να βλέπουμε ότι είμαστε σε άλλη χώρα. Άλλοι άνθρωποι. Μεγάλος ο αγώνας ο οποίος κάνετε εκεί, σεβασμιότατε, και γι' αυτό προσευχόμαστε ο Θεός να σας στηρίζει. Να συνεχίζετε τον αγώνα σας εκεί πέρα. Από την άλλη πλευρά, να ξέρετε ότι και εδώ εμείς, το μικρό ποίμνιο, οι ελάχιστοι αυτοί που είμαστε, είμαστε κοντά σας και θέλουμε και εσείς με τη δική σας τη σειρά να εύχεστε. Όπως και εύχεται η Εκκλησία αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, έτσι και οι ευχές αλλήλων προς εμάς. Γιατί? Διότι έτσι μόνο ο ένας θα δυναμώνει τον άλλον, θα τον παρηγορεί και θα τον προτρέπει όλο και περισσότερο για νέο αγώνα, για περισσότερες δοκιμασίες να αντιμετωπίσουμε, που θα επιτρέπει για τη σωτηρία μας τη χάρη του Θεού. Ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν κοντά μας, τους ιερείς μας, τον Λεοψάλτη που ήρθε από μακρόθεν, και όλους εσάς που τιμήσατε εδώ με την παρουσία σας εδώ πέρα αυτή την συνάντηση η λατρευτική. Να είστε καλά. Με υγεία και την αγκαλιά. Thank you.